Το θέλετε, πείτε μας. Και θα σας πω εγώ αμέσως. Αυτοί που θα βάλουν τα λεφτά τους όμως, θα βάλουν πραγματικά λεφτά. Εσείς μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Αυτοί που θα βάλουν λεφτά και δίνουν πίστη στο μέλλον της χώρας, το οποίο εσείς υποσκάπτεται με αυτό το τρόπο. Μία έξοδος που εσείς της χαρακτηρίζετε της πλάκας. Της πλάκας, ναι. Για τον απλούστατο λόγο ότι... 2-3 δισεκατομμύρια της πλάκας θα βάλουν κάποιοι. Βεβαίως, έτσι, βεβαίως. Τα έχουν για πέταμα. Τα έχουν κάποιοι για πέταμα. Και θα πληρώσουν οι Έλληνες φορολογούμενοι και θα αυξηθεί το δημόσιο. Θα ρίξει συνολικά το κόστος εξυπηρέτησης, γιατί θα ρίξει κι άλλο τα επιτόκια των εντόκων. Τα επιτόκια των εντόκων. Όχι, προσέξτε αυτό. Αυτό το επιτόκιο το συγκεκριμένο θα είναι ακριβότερο από το μέσο κόστος δανεισμού. Γιατί εσείς βέβαια θα συμφωνήσετε ότι δεν δανειζόμαστε τοκογλυφικά πλέον. Παρά το ότι λένε οι δικοί σας. Οι αριστερές πλατφόρμες και δεν ξέρω εγώ ποιοι. Εσείς που ξέρετε, θα πείτε ότι δανειζόμαστε μέσα στο πρόγραμμα με ένα χαμηλό μεσόωρο της τάξης του 2,5%. Όμως, ξέρετε ότι έχουμε και την ανάγκη του βραχυπρόθεσμου δανεισμού, ο οποίος όσο πηγαίνουμε προς την έξοδο της αγορές, μειώνεται και μειώνεται το επιτόκιο 3% για αριστερές. Η επόμενη φορά, αν έχει μεσολαβήσει έξοδο στις αγορές. Η επόμενη φορά θα είναι ακόμα μικρότερη. Και θα είναι κυρίως βασικό όπλο για την αναβάθμιση, η οποία είναι καθοδόν. Καλημέρα. Εσείς τώρα πανηγυρίζατε γιατί για λόγους.